Είναι και χαρά και τιμή το ότι βρισκόμαστε σήμερα στην τελετή αυτή που αποτυπώνει την ολοκλήρωση μιας πολύ σημαντικής και μακροχρόνιας προσπάθειας. Της ολοκλήρωσης του αυτοκινητόδρομου της Ολυμπίας Οδού. Από όλους τους αυτοκινητόδρομους μπορούμε να πούμε ότι η Ολυμπία Οδός ήταν από αυτούς που ξεχώριζαν όχι μόνο για την τεχνική τους δυσκολία, αλλά και για την κατασκευαστική τους δυσκολία και τη δυσκολία των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, καθώς ήταν ένα έργο που πέρα από τα τεχνικά προβλήματα που είχε, είχε αντιμετωπίσει το γεγονός ότι θα έπρεπε να μείνει σε λειτουργία ο υφιστάμενος οδικός άξονας παλαιάς εθνικής οδού Κορίνθου Αθηνών, Κορίνθου Πατρών. Το γεγονός ότι σε άρτια συνεργασία και μεθοδική προσπάθεια οι υπηρεσίες του Υπουργείου μαζί με τους παραχωρησιούχους και τους κατασκευαστές μέσα σε χρόνο ρεκόρ καταφέραμε να αποπερατώσουμε το δύσκολο αυτό έργο είναι κάτι που μας γεμίζει περηφάνεια. Που είναι περηφάνεια όχι μόνο δική μας, αλλά είναι και για τον κατασκευαστικό τομέα της χώρας και για το σύνολο των Ελλήνων πολιτών που έχουμε ένα τέτοιο τεχνικό επίτευγμα μέσα σε τόσο σύντομο χρόνο. Ένα τεχνικό επίτευγμα ενός οδικού άξονα που χαρακτηρίζεται από μια τεράστια προστιθέμενη αξία για τη Βόρεια Πελοπόννησο, την περιφέρεια Πελοποννήσου και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας με μια σημαντική συμβολή σε ολόκληρη αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.